Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι το ραντεβού για Texas Camp. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να βρω ραντεβού όσο νόμιζα. Είναι στα περισσότερα διαγνωστικά κέντρα τελικά. Τώρα, τι είναι το Texas Camp και πώς κάνει αυτό λιπομέτρηση. Είναι μια τεχνική όπου με τη βοήθεια ακτινών χ διπλής ενέργειας σου δίνουν ακριβείς μετρήσεις για τη μυϊκή σου μάζα, το σωματικό σου λίπος και πού αποθηκεύεται αυτό το σωματικό λίπος. Ωραία. Τώρα, για να το συγκρίνουμε λίγο και με το τι δείχνει η ζυγαριά μου, που όπως έχουμε πει μου βγάζει συνήθως μου βγάζει πάντα 10% σωματικό λίπος έξτρα, δηλαδή αν έχω 14-15 που κάπου εκεί πέρα πιστεύω ότι έχω, θα με βγάλει 24-25. Αλλά πάμε να ανέβουμε πρωινή μέτρηση χωρίς να έχω φάει τίποτα, μόλις ξύπνησα πριν 5 λεπτά για την ακρίβεια και να κάνουμε και ένα physique check. Πάμε για το physique check. Μόλις έφτασα στο διαγνωστικό κέντρο που θα κάνω το Texas Camp, τη λιπομέτρησή μου, για να δω σε τι ποσοστό λίπους βρίσκομαι και να κάνω τις προσαρμογές στη διατροφή. Μόλις τελείωσα την λιπομέτρηση, τα αποτελέσματα είναι εδώ πέρα και πάμε στο σπίτι να τα δούμε. Στροφή στο σπίτι, έτυχαν κάτι δουλειές, οπότε πρέπει να πάω προς τα πίσω. Αυτό εδώ πέρα. Έκανα τη γυμναστική μου, γύρισα και πάμε να δούμε τι ποσοστό λίπους έχω. Μπολικές σελίδες, για να δούμε. Λοιπόν, πρώτη σελίδα, στοιχεία. Όχι. Επαναλαμβάνω πολλές φορές τα στοιχεία μου, δεν έχει κάτι εδώ πέρα όπως βλέπετε. Εδώ πέρα κάτι λέει που το... σύνολο... Α, λοιπόν, 13,2. Okay. Η ζυγαριά δεν έπεσε τόσο μακριά. Φυσικά, άμα κάνουμε το μείον 10 που έχουμε πει. 13,2. Okay. Θέλει λίγο περισσότερη μελέτη γιατί γράφει διάφορα, οπότε τώρα για να κάνω πιο σύντομο το βίντεο θα το ξαναδώ μετά. BMI με βγάζει overweight, εντάξει. Το BMI γενικά μην το εμπιστεύεστε πολύ γιατί υπολογίζει μόνο ύψος και βάρος, δεν παίρνει, στη φόρμουλα του δεν υπάρχει το λίπος. Όσους αθλητές και αν δείτε θα βγάζει overweight, οπότε δεν μας λέει κάτι αυτό. Α, εδώ πέρα λέει σε ποια σημεία του σώματος έχω και πόσο. Έχει χέρι, μνήμες, κορμό. Θα τα βάλω σε φωτογραφία μέσα στο βίντεο για να μπορείτε να τα δείτε, γιατί έτσι τώρα δεν γίνεται. Resting metabolic rate, 2000 θερμίδες, ναι. Δεν... Okay. Να δω τη φόρμουλα. Ναι, και αυτό δηλαδή είναι ένας μέσος όρος υπολογίζοντας βάρος, ύψος, ηλικία από ό,τι βλέπω. Οπότε δεν έχει μεγάλη ακρίβεια αυτό
Αυτό είναι ωραίο, εδώ πέρα. Θα το βάλω και σε φωτογραφία. Ουσιαστικά λέει σε ποια σημεία του σώματος έχω περισσότερο λίπος, έχει κάποια χρώματα κόκκινο-κίτρινο και δείχνει στην ουσία ότι έχω στην περιφέρεια περισσότερο και στον τετρακέφαλο. Okay, αλλά και αυτό όχι πολύ, πάλι καλά. Είναι μοιρασμένο δηλαδή. Λοιπόν, εδώ πέρα τι μας λέει, λίμας μπέναν. Οκ, okay, τη διαφορά από αριστερό σε δεξί, χέρι, μνήμη, κορμό. Από ό,τι βλέπω πάνω κάτω υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές σε γραμμάρια που τα υπολογίζει, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ναι, τα ίδια. Λίπος ξανά 13,2, ιστός χωρίς λίπος. Κόπη και το βίντεο. Οπότε, ιστός χωρίς λίπος, 75 ναι, κιλά. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα υπολογίζει όργανα, μυς και υγρά, οπότε σίγουρα δεν είναι τόσο η μυκή μου μάζα. Αλλά ναι, με αυτή τη μέθοδο στην ουσία με το DEXA scan ήθελα να δω ακριβώς το ποσοστό λίπους που έχω, γιατί είναι η μέθοδος που σου μετράει ακριβώς. Βασικά είναι όσο πιο κοντά γίνεται, ακριβώς δύσκολο, στην πραγματικότητα. Και το 13,2 είναι καλό νούμερο, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Εδώ πέρα έχει διάφορες άλλες μετρήσεις, Racing Metabolic Rake, 2000. Ναι, ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις ίδιες μετρήσεις, εδώ πέρα έχει ένα αναλυτικό πίνακα με τα σημεία του σώματος που λέει την οστική μάζα. Okay. Ναι, απλά να το, αυτός είναι ο πίνακας που λέει ανά σημείο του σώματος το ποσοστό λίπους και το ιστό χωρίς λίπος αριστερά και δεξιά, οπότε είναι μια καλή σύγκριση. Εδώ πέρα είναι ο δηλαδή το πιο σάμαρι πεθαίνει. Ναι, οκ, okay, αυτά ήταν στην ουσία. Not bad. Και εδώ πέρα ολοκληρώνουμε το δεύτερο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.